Σε μια εποχή όπου διαρκώς ορθώνονται τείχη, το Collab Workspace τους γκρεμίζει, αποτελώντας τον πρώτο συνεργατικό χώρο εργασίας στην Ελλάδα, καθώς στεγάζει τα όνειρα εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους startup. Στα 3 χρόνια λειτουργίας του, το Collab έχει καταφέρει να καθιερώσει μια νέα τάση στην επιχειρηματικότητα, αυτή της αυθόρμητης συνεργασίας, της αμεσότητας και της διαδραστικότητας. Πρακτικά το Collab προέρχεται από τα ακρονίμια των λέξεων Collaboration και Laboratory, δηλαδή ένα εργαστήρι συνεργασιών. Στο χώρο βρίσκονται περίπου 10 ομάδες αυτή τη στιγμή μόνιμοι κάτοικοι του χώρου, ενώ υπάρχουν διάφοροι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν χρήση των υποδομών. Τι ακριβώς είναι? Το Collab είναι μία δομή, ένας χώρος όπου προσφέρουμε βασικές υπηρεσίες χρήσης του χώρου προκειμένου κάποιος να μπορεί να εργαστεί ή μια ομάδα έργου να δουλέψει προκειμένου να φτιάξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Δεν έχει μεγάλες δεσμεύσεις, δηλαδή δεν απαιτεί κάποιος να δεσμεύσει το χώρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και ουσιαστικά αυτό που παρέχει είναι τη δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν με έναν λίγο ασφαλέστερο τρόπο τα πρώτα βήματα μιας επιχειρηματικής ιδέας ή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Από τότε που ιδρύθηκε το Collab, πώς έχετε δει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να έχει αλλάξει η νοοτροπία όσον αφορά στη startup και γενικότερα πώς έχει αλλάξει το οικοσύστημα? Σήμερα έχουμε τα πρώτα δείγματα ανθρώπων οι οποίοι καταφέρνουν να πετύχουν κάτι τέτοιο. Και γενικά αυτό το οικοσύστημα σιγά σιγά ανθίζει. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι δύο. Πρώτον, γιατί υπάρχει χρηματοδότηση με κεφάλαια υψηλού ρίσκου, τα λεγόμενα venture capital, που είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η ίδια η κρίση, όπου ουσιαστικά υπάρχει πολύ μεγάλο στελεχειακό δυναμικό, το οποίο δεν έχει τρόπο να εκφράσει τη δημιουργικότητά του. Τα σχέδια μάλιστα δεν περιορίζονται μόνο στα στενά όρια της πρωτεύουσας, καθώς ήδη έχει δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος χώρος στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τους επόμενους σταθμούς. Πώς όμως βλέπουν αυτή την εμπειρία μερικές ελληνικές startups, οι οποίες επέλεξαν να στεγάσουν τα όνειρά τους στο συγκεκριμένο χώρο? Σίγουρα είναι διαφορετικό το να κάθεσαι σε ένα γραφείο απομακρυσμένος και να ξέρεις ότι πιθανώς την πληροφορία που ψάχνει να το έχει κάποιο άτομο το οποίο είναι είτε στην άλλη άκρη της πόλης, είτε σε άλλη πόλη, είτε στην άλλη άκρη της γης, και διαφορετικά αν είναι στη διπλανή πόρτα. Ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο χώρο? Στεγαζόμαστε εδώ σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας μας, δηλαδή εδώ και 3 χρόνια περίπου. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο χώρο κυρίως για τους, ότι υπάρχει, είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι με παρόμοιες ανησυχίες αλλά και παρόμοιους στόχους και σκοπούς βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Οπότε θεωρούσαμε ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολύ στο προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι άλλοι πριν, οι καταστάσεις που έχουν βιώσει οι άλλοι πριν, να τις βιώσουμε και εμείς μέσα από μια συζήτηση μαζί τους ή οτιδήποτε. Τα γραφεία είναι ενωμένα και οι πόρτες ανοιχτές. Πώς είναι αυτή η εμπειρία για έναν εργαζόμενο? Είναι πολύ ιδιαίτερη και ακριβώς εκφράζει τον μοντέρνο τρόπο εργασίας που πρέπει πλέον να έχουν όλες τις σύγχρονες εταιρείες. Έχοντας ανοιχτές πόρτες, έχοντας τα γραφεία πολύ κοντά, προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των μελών και μεταξύ των εταιριών, και το ερχόμαστε πιο κοντά έχει μια έννοια συνεργασίας. Άρα, σίγουρα είναι καλύτερο να δουλεύεις πιο άμεσα με τους συνεργάτες σου και να παίρνεις και ιδέες και να ταυτόχρονα να ανταλλάσσεις απόψεις με άλλες εταιρείες που συνεργάζονται ακριβώς δίπλα σου. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας αποδίδει καρπούς, καθώς ήδη από τα γραφεία του Collab έχουν γεννηθεί εταιρείες όπως το TaxiBit ή η Baxens, η οποία πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την εξαγορά της από εισηγμένη αμερικάνικη εταιρεία. Άλλα πράγματα πέτυχαν, άλλα πέτυχαν. Αυτό είναι ο χώρος στο startups, δηλαδή είναι ότι ξεκινάς κάποιες εταιρείες και κοιτάς από εκεί και πέρα τι θα γίνει, αν θα πουληθούν, θα κάνουν κάποιο exit, ας πούμε, άλλες δεν θα πάνε καλά. Πάντως αυτός είναι ο χώρος που κινούνται όλες οι startup τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο που τραβά την προσοχή είναι το γεγονός ότι η διακόσμηση είναι ιδιαίτερη. Αυτό σας βοηθάει να εργάζεστε περισσότερο? Σίγουρα μας βοηθάει και γι' αυτό και το φτιάξαμε το χώρο τόσο ωραίο για εμάς.
Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ο χώρος που σε φτιάχνει, αλλά εσύ φτιάχνεις το χώρο. Εκτός όμως από την τεχνογνωσία και τη συναναστροφή με άτομα που μοιράζονται κοινά όνειρα και ανησυχίες, το Κόλα προσφέρει λύσεις και σε πιο πρακτικά ζητήματα. Εμείς μέχρι τώρα δουλεύαμε σε γραφεία κλασικά μόνοι μας και ερχόμενοι εδώ είδαμε ότι είναι πολύ καλύτερο να δουλεύεις σε ένα co-working space. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι κάποιος άλλος κάνει κάποιες δουλειές που πριν είχες την ευθύνη εσύ, δηλαδή να πληρώνει το ρεύμα, το νερό, την καθαρίστρια, τον κλιματισμό να τον καθαρίζει, δηλαδή να κάνουν όλα αυτά τα διαδικαστικά, να έχει χαρτί τουαλέτα από απλά πράγματα, να δουλεύει το ίντερνετ που πριν είχες την ευθύνη εσύ. Άρα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα από μόνο του. Ο λόγος που συνήθως επιλέγεις τέτοιους χώρους δεν είναι για το οικονομικό όφελος, πιο πολύ για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο αυτό. Ειδικά όταν κάνουμε ακριβώς το ίδιο αντικείμενο. Αλλά σίγουρα έχουμε κάποια προβλήματα στα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε κοινές λύσεις ή να έχουμε κοινές προσεγγίσεις. Οπότε σίγουρα εγώ θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε τύπου βιομηχανία ή κλάδο της βιομηχανίας, οι παρόμοιες στρατηγικές θα βοηθούσαν όλες τις εταιρείες. Ιδιαίτερα όταν είναι σε μικρά επίπεδα. Δηλαδή, όχι αν μια εταιρεία είναι πολυεθνική, εντάξει, πιθανό να μην τη βοηθούσε τόσο. Αλλά εταιρείες οι οποίες είναι στην έναρξη της δραστηριότητάς τους, νομίζω θα τους έδινε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Η μεγάλη ανταπόκριση για το Collab αποτυπώνει την έκρηξη που παρατηρείται στα ελληνικά startups τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ικανό να ανταγωνιστεί επάξια εκείνα του εξωτερικού. Το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, που δημιουργείται, συνεχίζει και δημιουργείται στην Ελλάδα γύρω από τη startup, είναι βασικό συστατικό για να μπορέσουν αυτές οι startup να έχουν κάποια επιτυχία. Δηλαδή, όταν λέμε επιτυχία startup, εννοούμε στις 10 που θα ξεκινήσουν η μία ή δύο να πετύχουν. Αυτό θεωρείται καλό, αλλά αυτές οι δύο πρέπει να πετύχουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν τις αποτυχίες όλων των υπόλοιπων. Και το ότι πλέον υπάρχουν πολλές startups στην Ελλάδα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, που τις ιδρύουν, αυτό βοηθάει και στην εξέλιξή τους, γιατί κάποιος που έχει ιδρύσει μια startup που θα αποτύχει, έχει πάρει κάποια μαθήματα και μετά θα ιδρύσει μια δεύτερη. Μπορεί να δουλέψει σαν μέλος, να μην είναι founder, να είναι μέλος σε μια επόμενη startup. Και η εμπειρία και η τεχνογνωσία από τη μία μεταφέρεται στην άλλη. Στις startup, ας πούμε, οι ιδιοκτήτες, οι founders με τους υπόλοιπους υπαλλήλους είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία ιεραρχία μέσα σε μια startup. Όλοι δουλεύουν και δεν υπάρχουν και συγκεκριμένοι ρόλοι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε κάτι καλό ή να κάνεις περισσότερο αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις τα υπόλοιπα. Ο κάθε ένας μέσα στη startup πρέπει να κάνει τα πάντα.